εύλογη απορία θα μπορούσε να είναι γιατί το πλοίο αυτό λέγεται αντιτορπιλικό. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που το καθιστούν αντιτορπιλικό. Πρώτον, η πολύ μεγάλη ταχύτητα η οποία ανέπτυσε, καθώς και η μεγάλη δυνατότητα που είχε σε ελιγμούς. Δεύτερον, οι πολύ ισχυρές βόμβες βάθους που είδαμε στην αρχή για τα υποβρύχια. Και τρίτον, τα αντίμετρα. Το πλοίο διέθετε σόναρ, ραντάρ ήχου δηλαδή, εξέβαινε ηχητικά κύματα μέσα στη θάλασσα και μπορούσε να καταλάβει τι υπάρχει στο μισό. Τα εχθρικά υποβρύχια εκτόξευαν τορπίλες που είχαν ανιχνευτεί ήχου. Μπορούσαν δηλαδή να ακούσουν τον ήχο του προπέλα του πλοίου και από εκεί να βρουν στόχο. Για να αντιμετωπίσουν την τακτική αυτή, τέτοια πλοία διέθεταν αντίμετρα. Τα αντίμετρα ήταν ογκώδεις σφαίρες που πετούσαν μέσα στη θάλασσα και αυτές παρήγαγαν θόρυβο. Με αυτόν τον τρόπο αποπροσανατόλιζαν τις τορπίλες. Και αντί αυτές να χτυπήσουν το πλοίο, χτυπούσαν τα αντίμετρα. Και να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πίσω.